Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, άκουσα με πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων νωρίτερα και ιδιαίτερως των επικεφαλής. Θέλω ξεκάθαρα να πω κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο ετέθη από ορισμένους το ζήτημα δεν μου άρεσε καθόλου. Και νομίζω πως δεν άρεσε και στον πολύ τον κόσμο που μας ακούει. Το αν την επόμενη φορά δεν έχουμε ανοιχτή συνεδρίαση, εγώ δεν συμμετέχω, εμείς απέχουμε, το τελεσίγραφο αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν γίνεται ούτε αντιληπτό ούτε παραδεκτό σε ένα όργανο το οποίο λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και καταλαβαίνετε ότι η δημοκρατική μας ευαισθησία άλλα πράγματα έχει την απέτηση να έχει ως προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Δεν λέω ότι το αίτημα είναι εντελώς αδικαιολόγητο. Θέλω να πω όμως και κάτι ακόμα. Θέλω να πω ότι συνηθίζονται ο Έλληνας σε θέματα ειδικά κάθε φορά που προκύπτουν και είναι σημαντικά να γίνεται ο ειδικός. Δηλαδή, στα θέματα της εκπαίδευσης, όλοι μας γινόμαστε καθηγητές από δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου μέχρι καθηγητές πανεπιστημίου. Στα θέματα της οικονομίας, όλοι μας γινόμαστε οικονομολόγοι, απολογιστές, ξέρω εγώ, ΙΕΚ, μέχρι απόφοιτοι του Χάρβαρντ. Λοιπόν, στα θέματα τα υγειονομικά, γινόμαστε και όλοι γιατροί. Κούρασε δήθεν το θέμα, λέει, του καλοκαιριού και του Αυγούστου, που ενώ ετέθη το ζήτημα της διαδόσης συνεδριάσεως, δεν έλαβε σάρκα και οστά. Υπενθυμίζω ότι ο Αύγουστος στη Λευκάδα νομίζω πως είχε την πλέον επιβαρημένη εικόνα κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας. Νομίζω πως ήταν εντελώς άτοπο να συζητάμε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου το ενδεχόμενο και την προοπτική του να λειτουργήσουμε διαζώσεις όταν τα κρούσματα ήταν αρκετά αυξημένα και μπορώ να αναφερθώ και σε νούμερα και επομένως δικαιολογημένα συνεχίσαμε να συνεδριάζουμε με χρήση τεχνολογίας. Πράγματι, την τελευταία εβδομάδα φαίνεται ότι τα πράγματα ηρεμούν. Ωστόσο, θέλω να πω και κάτι εδώ. Ανοίξαν τα σχολεία, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, γιατί ξέρετε, το ζήτημα αυτό που έχει απασχολήσει πολύ τους ειδικούς κυρίως, βλέπετε ότι δεν βγάζει ενιαία και ίδια, αν θέλετε, κατάθεση γνώμης. Άλλοι ανησυχούν περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Άλλοι ανησυχούν πάρα πολύ, κάποιοι άλλοι εφησυχάζουν. Δεν ξέρουν ακόμα και οι ειδικοί ποια θα είναι η εικόνα στο μέλλον. Αυτό το γεγονός ότι στα σχολεία και στις αίθουσες μαζεύεται κόσμος και ότι με την μετάλλαξη Δέλτα τα πράγματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά, θα πρέπει νομίζω να μας απασχολήσει. Θα έλεγα λοιπόν το εξής. Ναι, εντάξει, ο Δήμαρχος να λάβει υπόψη του αυτά που ετέθησαν, τις ανησυχίες όμως, και όχι τον εκβιασμό και όχι το τελεσίγραφο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το λάβει υπόψη του. Αν το θέτει κάποιος έτσι, υπό τη μορφή τηλεγραφήματος, ας μείνει στο τηλεγράφημα. Μα δεν με πειράζει καθόλου, αν μείνει και απ' έξω από τη συζήτηση. Είναι δικό του το θέμα. Όμως ο Δήμαρχος να καθίσει να δει τα δεδομένα. Και αν πράγματι η αίθουσά μας εκεί μπορεί να μας καλύψει με υγειονομική ασφάλεια, να προχωρήσει. Εδώ διατυπώνω μια πρόσθετη επιφύλαξη. Ναι, για 30-33 ανθρώπους οι αποστάσεις είναι αρκετά καλές. Παρένθεση, ξέρετε ότι και οι αποστάσεις τώρα αμφισβητούνται. Τα περί 2 μέτρων σήμερα, τουλάχιστον στις ΗΠΑ και σε ειδικά ιδρύματα, περάσανε πλέον στη φάση της αμφισβητήσεως. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, ναι, είναι μεγάλος ο χώρος και είμαστε 33 ανθρώποι. Θέτω ένα ρητορικό ερώτημα και δεν θέλω απάντηση. Νομίζω πως αντιλαμβάνεστε το λόγο για τον οποίο το θέτω. Ξέρετε ότι στις συνεδριάσεις ανοιχτού τύπου προσέρχεται κόσμος. Φοβάμαι ότι δεν θα είμαστε 33. Φοβάμαι ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να γίνουμε και 133. Εν πάση περιπτώσει, ας το δει ο Δήμαρχος, εδώ είμαστε και να ανταποκριθούμε. Αλλά να ανταποκριθούμε με βάση το διάλογο, με βάση την συνεννόηση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι για το Θεό. Όχι εμείς ως παράταξη, όλοι μας, εμείς οι 33 που συμμετέχουμε. Αυτά που λέμε στην συνεδρίαση με τη χρήση της τεχνολογίας, τα ίδια θα πούμε και με τον ίδιο τρόπο και στην ανοιχτή συνεδρία, στη διαζώση.